Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα σπουδαία πράγματα σήμερα, όμως περίμενα λίγο καλύτερα. Είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά με πολλούς παίκτες, όπως ο Ρόμπιν, ο Άλτμαν, ο Χατζηγιοβάνης, ο Κουρμπέλης που χάσανε προπονήσεις, οπότε δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε όπως θέλαμε. Ήρθαν και τα δύο νέα παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις οι δικές μου από το σημερινό παιχνίδι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Όμως σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Όμως όταν ακόμα μία φορά αλλάζεις ξανά την ομάδα και προσπαθείς να ξαναβρεις καινούριο σχήμα, καινούρια πατήματα, θα έχουμε αυτές τις δυσκολίες. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Απόλλωνα, ότι πλέον πρέπει να προσαρμοστούμε σε μία νέα πραγματικότητα για την ομάδα μας. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος. Εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα και το ζούμε, ξέρουμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα για μας. Περιμένουμε να δούμε τώρα τις επιστροφές. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα να είναι καλά ο Ζανδάρης, να είναι καλά ο Μουνιέ, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες επιλογές, γιατί θα μας λείψει και ο Κουρμπέλης από ό,τι φαίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θα πρέπει ξανά να φτιάξουμε ακόμα μια φορά μια καινούργια ομάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη βοήθεια. Παρότι η απόδοσή μας δεν ήταν καλή, αυτή ήταν πολύ σωστή απέναντί μας. Και το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας είπα ότι πλέον οι απαιτήσεις δεν μπορεί να είναι οι ίδιες. Το ξέρουμε αυτό, πιστεύω το ξέρετε κι εσείς. Οπότε, ξαναλέω ακόμα μία φορά ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα του Παναθηναϊκού. Αυτά. Ερωτήσεις, Κώστα. Είναι η τέταρτη φορά φέτος που είστε αναγκασμένος να φτιάξετε μια ομάδα από την αρχή. Ποια, τέταρτη. Εντάξει. Εβδομαδιαίος κύκλος. Τέλος πάντων. Πώς μπορείς να το οικοδομήσεις αυτό το πράγμα? Μα δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, αυτό που είπα στα αποδυτήρια στους παίκτες μου είναι ότι δεν πρέπει να είναι απογοητευμένοι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μαθηματικά για να πεις ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν πρέπει να δουλέψουν και να προσπαθήσουν να ξαναγίνουμε μια ομάδα. Έχουν φύγει ποιοτικοί παίκτες από την ομάδα. Όμως το γκρουπ που έχει μείνει αυτό δεν είναι κακό. Αλλά θέλει και αυτό το χρόνο. Δυστυχώς είμαστε στο Φλεβάρι και εμείς πάλι λέμε να κάνουμε ξανά ομάδα. Όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα στη σεζόν είναι πολύ βία για αγωνιστικούς λόγους. Και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σίγουρα όχι τόσο υψηλές, αλλά όπως είπα και στην αρχή θα περίμενα και εγώ καλύτερα πράγματα. Όμως δικαιολογώ τα παιδιά, είναι και παιδιά που έχουν παίξει πρώτη φορά και ο Κάτσε ακόμα δεν έχει μάθει καλά το παιχνίδι μας. Είδατε ότι μπήκε και ο Μπουζούκης μέσα, ένα νεαρό παιδί. Θα τα έχουμε αυτά από εδώ και πέρα, έτσι θα πάει. Καλή ερώτηση. Γιώργο. Όπως είπες, δεν είναι μαθηματικά, αλλά εδώ και 7 μήνες, 8 είναι μαθηματικά ασχολούνται. Ναι, αγωνιστικά μιλάω, δεν είναι μαθηματικά. Όχι με νούμερα, τα νούμερα είναι διαφορετικά. Τα 8 γκολ, αφού έχει αλλάξει πάλι η ομάδα, παιδιά, κάθε εβδομάδα αλλάζει. Τι να συζητάμε. Μόλις πάμε να βρούμε κάτι, αλλάζει. Να πω ότι η ομάδα έχει 8 γκολ στα πρώτα 3 μάτσα, ασχετά με το ένα έχασε πολύ κακή εμφάνιση για μια ώρα. Και δύο γκολ και κανένα γκολ σε δύο μάτς χωρίς διαφάνεια σφίλια μα. Αυτά τα βλέπει κάποιος. Η ομάδα μπορεί να πάει καμπάνια από την UEFA και θα πρέπει έστω να πει Ευρώπη και ας μην πάρει. Να χτίσει την ποινή. Δηλαδή τα βλέπει κάποιος αυτά ή ασχολείται μόνο με μαθηματικά? Εντάξει, τώρα να μην ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σας είπα ότι αγωνιστικά είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ο λόγος που διεκδικήσαμε το παιχνίδι στο τέλος για μας ήταν ο Οδυσσέας. Με την διπλή απόκριση και νομίζω του Γκλέσιο την κεφαλιά. Και μετά στη διπλή απόκριση στο πλασέ του Μαρινάκη. Αλλά και ο Κυριακής ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας και κράτησε αυτό στο τέλος. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο Πανετολικός είχε πιο μπροστά τις κλασικές ευκαιρίες για να προηγηθεί.
Μπορεί και ο Μόλινς να δούμε πώς θα είναι. Ο Φάνης που έμεινε εκτός και αυτός είχε πρόβλημα. Υπάρχει ακόμα ένας πρόσφαιρης, ο οποίος θα προσθέσει πλειότητα. Εννοώ τον Λουτσιάνο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ναι, ο Λουτσιάνο θα αργήσει. Θα αργήσει ακόμα. Ναι, θα αργήσει. Κουρμπέλης από το 5-10 λεπτό είχε πρόβλημα στο μυρό, οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε, ή στο δικέφαλο, δεν είμαι ακριβώς τώρα να το δούμε, είχε πρόβλημα, γι' αυτό και του είπαμε να δεχτεί και την 7η κάρτα, οπότε ούτως ή άλλως θα λείψει τα επόμενα δύο παιχνίδια. Άλλη ερώτηση έχουμε? Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, σκεφτείτε αυτήν την ομάδα χωρίς τον Κουρμπέλη, τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να τη δούμε. Το καλό είναι ότι ήρθαν δύο παίκτες, νομίζω και ο Κάτσε και ο Μιστακίδης μόλις προσαρμοστούν και μάθουν και αυτοί τι θέλουμε, θα είναι πολύ καλή. Ο Μιστακίδης ήταν ένα παιδί που λέγαμε θα χρησιμοποιηθεί για 20-30 λεπτά. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να το βάλουμε περισσότερο. Και πρέπει και αυτά τα παιδιά να τα προσέξουμε, γιατί πρέπει η προσαρμογή του στην ομάδα να γίνει σιγά-σιγά. Ναι. Από αυτούς τους δύο προσφερειστές, τον Μιστακίδη και τον Κάτσε, είστε ευχαριστημένος από την σημερινή του εικόνα? Και αν... Είμαι σίγουρος για την ποιότητα αυτών των δύο παικτών, δεν χρειάζεται να πω. Πρέπει να μάθουν το παιχνίδι μας. Δεν είναι εύκολο και για αυτούς, με δύο προπονήσεις στην ουσία, χωρίς να είναι και όλη η ομάδα να μπουν μέσα και να τους ζητάμε πράγματα. Είναι όμως πολύ καλοί παίκτες και θα μας βοηθήσουν. Okay. Και κυρίως τώρα βλέπετε με τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπετε πόσο σημαντικό είναι έστω που αποκτήσαμε δύο ποδοσφαιριστές. Αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και τις αλλαγές μας ακόμα. Λοιπόν, να είστε καλά.